Καλώς ήρθατε, χωροράκιδες και χωροράκισες. Καλά το είπα. Τέλος πάντων, της Ελλάδος. Καλώς ήρθατε σε μία από αυτές τις εκπομπές που ένας παρουσιαστής βγαίνει μπροστά από μία κάμερα, κουνάει συνεχώς τα χέρια του και λέει τις απόψεις και τις σκέψεις του για μία ταινία ή μία σειρά. Πάντοτε, βέβαια, προσπαθεί να το κάνει με λίγο χιούμορ και με αρκετή θετική ενέργεια, ώστε ο θεατής στο τέλος να έχει ξεχάσει το πρώτο σκέλος αυτής της φράσης. Τι έκανα όμως μόλις τώρα, κυρίες και κύριοι? Θα λέγαμε πως έκανα ένα είδος αποδόμησης του είδους. Okay. Κάποιοι από εσάς σίγουρα αυτό θα το βρήκατε πολύ ενδιαφέρον, όμως, παιδιά, πώς θα σας φαινόταν άμα το ίδιο ακριβώς πράγμα έβγαινα και το έκανα και στο επόμενο βίντεο, και στο μεθεπόμενο βίντεο, και στο επόμενο από αυτό? Δεν θα αρχίσετε να βαριέστε. Και θα είχατε και δίκιο δηλαδή. Τώρα καταλαβαίνετε που το πάω. Πάντως στη δική μου περίπτωση μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί πλήττω πολύ πιο εύκολα από το μέσο άνθρωπο, οπότε δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ αυτό. Για την περίπτωση των ταινιών Scream πάλι δεν θα μπορούσα να πω το ίδιο. Είδατε, από εδώ το πήγα, από εκεί το πήγα, εκεί κατέληξα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε, χωρίς spoilers εννοείται, για την έκτη ταινία Scream που, δόξα τω Θεώ, έβαλα ένα αριθμό για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, παιδιά. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριος ή καινούρια στο κανάλι, πάτησε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα mail αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Πάμε να μιλήσουμε. Πραγματικά, ακόμη δεν έχω καταλάβει το νόημα του να πούνε αυτή την ταινία Scream 6 και την προηγούμενη να την πούνε Scream σκέτο. Βασικά, έχω καταλάβει, το κορόιδο κάνω για να μην εκνευριστώ. Κάτι που όσοι δεν με βλέπετε για πρώτη φορά γνωρίζετε πως είναι αναπόφευκτο. Ω! Τι έκανα πάλι! Πάλι το αποδόμησα το είδος! Άρε! Παιδιά, είναι κολλητικό, Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για την πέμπτη ταινία Scream, οπότε ευκαιρία είναι σε αυτό το βίντεο να το κάνουμε και αυτό. 2-1, ρε, τι άλλο θέλετε. Όπως μας είχε ενημερώσει λοιπόν η ταινία Scream του 2022, που εμείς θα τη λέμε Scream 5 γιατί δεν μας αρέσει να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, δεν είναι sequel των προηγούμενων ταινιών, αλλά requel. Αχ, παιδιά, με αυτή τη μόδα της εποχής, που κανείς δεν θέλει να στεναχωρήσει κανέναν, βαφτίζουνε με διάφορα ονόματα project για να μην στεναχωρήσουν τους fans, να μην τους κράξουνε. Όπου ως requel, κυρίες και κύριοι, χαρακτηρίζεται μια ταινία η οποία, ναι μεν, στηρίζεται και επανεξετάζει τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, αλλά δεν είναι ούτε sequel, ούτε γραμμική συνέχεια της ιστορίας από την πρώτη. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς το λένε στο Hollywood αυτό. Πάντως, στο δικό μου το χωριό το λένε θέλουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Θέλουμε λοιπόν και να πάμε στην επόμενη μέρα, αλλά και να ρίξουμε και το απαραίτητο τυράκι στους φαν για να μην εκνευριστούν. Και αυτό που με εκνευρίζει ακόμη περισσότερο, παιδιά, είναι ότι το λέει μέσα και η ίδια η ταινία, και η πέμπτη, αλλά και η επόμενή της. Το Scream 5, λοιπόν, η δουλειά που βάλθηκε να κάνει είναι να κάνει ένα reboot της πρώτης ταινίας, αν και δεν το παραδέχτηκαν ποτέ, επαναφέροντας πίσω παλιούς χαρακτήρες όπως η Sydney, όπως η Weathers, όπως ο Riley, όπου θα δικαιολογήσει το γιατί όλοι αυτοί, ή μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς, δεν θα υπάρχουν στην επόμενη ταινία. Και στη μεθεπόμενη, ξέρετε. Το πέτυχε! Θα έλεγα πως ναι, αν κρίνουμε βέβαια εκ του αποτελέσματος, αντιδράσεις ποτέ δεν υπήρχαν, οπότε... Όχι, δεν θα το πω. Γιατί εγώ δεν μιλάω σύμφωνα με αυτά που λένε οι υπόλοιποι, μιλάω σύμφωνα με αυτά που πιστεύω εγώ. Κι εγώ, μια ταινία που φέρνει τους παλιούς πρωταγωνιστές στο πρώτο σπίτι από την παλιά ταινία και κάνει συνεχώς σκηνοθετικούς και σεναριακούς παραλληλισμούς και μου κλείνει κάθε δευτερόλεπτο το ματάκι για να με πάρει μαζί της, όχι, επιτυχημένη δεν μπορώ να την πω. Μια τέτοια ταινία είναι το ίδιο επιτυχημένη για εμένα όσο είναι ένας ανώμαλος τύπος που κάθεται έξω από σχολεία και μοιράζει καραμελίτσες στα παιδάκια για να πάρει ένα μαζί του. Και τώρα που μίλησα και τα είπα όλα αυτά για το 5, πάμε στο 6. Εάν κάτι έκατσε καλά, παιδιά, σε αυτό το soft reboot αυτού του franchise, αυτό είναι το cast. Και όχι, δεν μιλάω για την πιο ασυμπάθιστη πρωταγωνίστρια που έχω δει ποτέ σε τέτοιο project. Και μάλιστα, παιδιά, συναγωνίζεται πολύ έντονα την άλλη την ασυμπάθιστη από το άλλο requel, το Jurassic World, ξέρετε, την ξανθιά. Μιλάω για τη Λύρα 100, παιδιά, τη Τζίνα Ορτέγκα. Που μπορεί να μην έγινε και τόσο μεγάλος ντόρος, ρε παιδί μου, στην προηγούμενη ταινία που βγήκε μόλις πέρσι, αλλά, παιδιά, όταν μέσα σε έναν χρόνο μεσολαβεί η σειρά Wednesday, τα δεδομένα αλλάζουν ριζικά. Φάνηκε κιόλας από το πόσο καλά τους έκατσε όλη αυτή η φήμη της Ορτέγκα, παιδιά, γιατί τη χρησιμοποίησαν παντού, σε αφίσες, σε τρέιλερς. Πρώτη μούρη στο καβούρι την είχαν, ρε. Τώρα, κακά τα ψέματα, και εγώ το γνωρίζω και εσείς το γνωρίζετε, και σίγουρα το γνωρίζουν αυτοί που ασχολούνται με το συγκεκριμένο franchise, πως η απόλυτη
απόλυτη μεγάλη πρωταγωνίστρια στο franchise Scream πλέον είναι η Τζίνα Ορτέγκα. Μια Ορτέγκα, παιδιά, που έπαθα σοκ όταν άκουσα την κανονική της φωνή, το πόσο τσιριχτή είναι. Ναι, παιδιά, όπως θα καταλάβατε, πρώτα πήγα και είδα το Scream 6 στον κινηματογράφο και μετά ήρθα και είδα το Scream 5 στο σπίτι για να μπορέσω να έχω μια σφαιρική άποψη για το νέο ξεκίνημα, ώστε να μπορώ να σας μιλήσω. Και σας μιλάω ειλικρινά, αυτές οι δύο ταινίες είναι τόσο ίδιες, παιδιά, τόσο ίδιες σκηνοθετικά, σεναριακά, σε όλα τους, που αν κάποιος πάει και τις δει back to back, δεν θα μπορεί να ξεχωρίσει ποια είναι ποια. Και όχι, δεν εννοώ ότι η πέμπτη τοποθετείται στο Winsboro, ενώ η δεύτερη τοποθετείται πλέον στη Νέα Υόρκη. Όχι, όχι, καμία σχέση με αυτό, διότι και η δεύτερη, παρόλο που αλλάζει τοποθεσία, στο τέλος καταλήγει να κάνει κάτι παρόμοιο, τέλος πάντων. Μην βρίζεις, δεν είναι spoiler, καμία σχέση με αυτό που σκέφτεσαι. Η βασική διαφορά, κυρίες και κύριοι, της πέμπτης από την έκτη είναι πως στην πέμπτη, σε αντίθεση με την έκτη, δεν μπορούσες πολύ εύκολα να βρεις το ποιος βρίσκεται πίσω από τη μάσκα του Ghostface. Στην πέμπτη, ρε παιδί μου, το είχαν κρύψει καλά το πράγμα, στην έκτη πάλι έκανε μπαμ εξ αρχής και ο βασικός λόγος είναι και η σκηνοθεσία, αλλά περισσότερο το cast. Υπήρχαν φάτσες, ρε παιδί μου, που το είχαν γραμμένο στο κουτελό τους. Εδώ έγραφαν «Είμαι ο κακός». Η αλήθεια είναι, παιδιά, πως στα 3 χρόνια που έχω αυτό εδώ το κανάλι, έχω καταλάβει πως υπάρχει ένα μοτίβο όσον αφορά τις περιπτώσεις των τεράστιων franchises που καλούνται νέοι σκηνοθέτες να ξαναφέρουν στην επιφάνεια ή μάλλον να συνεχίσουν το legacy τους. Και αυτό είναι πως οι νέοι σκηνοθέτες δεν μπορούν να αντιληφθούν πως το franchise που τους δόθηκε δεν ήταν πάντοτε μεγάλο, έγινε μεγάλο και έγινε μέσα από σωστές ταινίες. Προσέξτε, δεν λέω καλές, λέω σωστές. Το έχω ξαναπεί και σε παλαιότερο επεισόδιο, παιδιά. Θα το πω και εδώ γιατί ισχύει 100%. Μια ταινία για να είναι καλή, μάλλον για να είναι σωστή, για να κάνει τον θεατή να νιώσει πράγματα, να στεναχωρηθεί, να χαρεί, να φοβηθεί. Καλή ώρα. Πρέπει να σετάρει πολύ καλά τους χαρακτήρες της. Και να κάνει τον θεατή να δεθεί μαζί τους. It followed me here. And it's gonna keep coming for us. Το Scream 6, παιδιά, όπως και το προηγούμενο του, έχει τη γνωστή αρρώστια που μαστίζει τις ταινίες, τις νέες ταινίες του Hollywood και αυτό ονομάζεται κακό χτίσιμο χαρακτήρων. Έως ανύπαρκτο. Ναι, okay, ξέραμε από την πέμπτη ταινία πως η Σαμ είναι η κόρη του Λούμις και όλα αυτά, αλλά εμένα τουλάχιστον δεν μου φτάνουν για να δεθώ μαζί της. Ούτε φτάνει η μικροσκοπική όψη της Τζίνα Ορτέγκα σε συνδυασμό με το άσθημα που έχει για να με κάνει να στεναχωρηθώ, να τη λυπηθώ ή να φοβηθώ να μην πάθει κάτι. Και με τους νέους, τους υπόλοιπους χαρακτήρες, ρε παιδιά. Τι ακριβώς παίζει? Η μία στην ουσία κάνει το ρόλο μιας εκφωνήτριας που αντί να μιλάει πάνω από την ταινία και να λέει πράγματα, παίζει μέσα στην ταινία. Και ο άλλος, ο Τσάντ, είναι εκεί μόνο και μόνο για να υπάρχει κάποιος να την πέφτει στην Τζίνα Ορτέγκα. AKA Τάρα. Δηλαδή, ούτε κάποιο ιδιαίτερο backstory υπάρχει, ούτε η ταινία κάνει τον κόπο να γυρίσει στο παρελθόν, να μας δείξει κάποια flashbacks με στιγμές που έχουν περάσει δύο αδερφές, η Σαμ με την Τάρα δηλαδή, ώστε να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν και να μπορέσει και ο θεατής να καταλάβει 5 πράγματα. Τίποτα. Ούτε καν, παιδιά, το ακόμη πιο απλό που κάνουν οι περισσότερες ταινίες. Ένα αντικείμενο που μπορεί να υπάρχει από παλιά και το φέρνεις στο τώρα, ώστε να μπορέσεις, ρε παιδί μου, να κάνεις μια σύνδεση. Αν και κατά κάποιο τρόπο το ψιλοκάνει, δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω, γιατί άμα μιλήσω παραπάνω, δεν βλέπω να τελειώνει το βίντεο. Το μόνο πράγμα που πραγματικά, παιδιά, ενώνει όλους αυτούς μέσα σε αυτό το σύμπαν είναι ο Ghostface. Που κι αν δεν ακούσαμε, παιδιά, τη συγκεκριμένη λέξη, έτσι, Ghostface 600 φορές είπα σε αυτή την ταινία και είδαμε κιόλας πολύ Ghostface εν δράση. Θα μου πεις τώρα, ρε Θωμά, γιατί είναι άσχημο αυτό? Scream πας να δεις, Ghostface θες να δεις. Ναι, το ακούω, το καταλαβαίνω, αλλά, παιδιά, όχι, δεν είναι καλό όταν δείχνεις Ghostface και κόβεις χρόνο από το χτίσιμο των χαρακτήρων, γιατί άμα θέλω να δω Ghostface, πατάω στο YouTube Ghostface Scenes και βλέπω. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Α, επίσης, όχι, ταινία μου, δεν αρκεί να φέρνεις πίσω παλιούς χαρακτήρες από τις προηγούμενες ταινίες ώστε να τους ρίχνεις σαν πρόβατα στη σφαγή. Ελάτε, ρε παιδιά, τώρα κακά τα ψέματα. Οι καινούργιες ταινίες Scream χρησιμοποιούν τους παλιούς χαρακτήρες μόνο και μόνο για να τους βάζουν μέσα στις σκηνές και να τους χώνουν μαχαιριές ανελέητα. Που άλλοτε είναι θανάσιμες και άλλοτε όχι, ανάλογα τι συμφέρει την ταινία. Ναι, παιδιά, γιατί το thing των ταινιών Scream, είτε είσαι καλός είτε είσαι κακός, είναι πως όσες μαχαιριές και να έχεις φάει, 5, 10, 15, 20, όσες και να έχεις φάει, κανένας ποτέ δεν είναι σίγουρος ότι έχεις πεθάνει.
Μόνο άμα φας σφαίρα στο κεφάλι ισχύει αυτό. Αλλά παιδιά, μιλάμε με αυτό το πράγμα, μου έχει φύγει εντελώς το κλαπέτο. Είναι με την κεντρική ιδέα του νέου ξεκινήματος αυτού του franchise. Όπου αυτό ξεκινάει από την πέμπτη ταινία και μεταφέρεται και μάλιστα γίνεται και πολύ πιο έντονο στην έκτη. Και αυτό, παιδιά, είναι πως όλοι, ακόμη και στη Νέα Υόρκη, κατηγορούν για τις δολοφονίες πίσω από τη μάσκα του Ghostface την Sam, επειδή την κάνει να είναι κόρη του Loomis. Άμα τώρα αυτό σε εσάς βγάζει κάποιο συγκεκριμένο νόημα, πάω πάσο. Στο δικό μου μυαλό πάντως ακούγεται παντελώς ηλίθιο. Όπως παντελώς ηλίθια η ιδέα μου φαίνεται και τα οράματα που βλέπει αυτή η Sam του πατέρα της κάθε φορά που βλέπει κάποιον καθρέφτη, λες και είναι ο Moon Knight. Ο οποίος πατέρας κάθε φορά που εμφανίζεται της λέει πράγματα τύπου πάμε μωρή οικογένεια, έτσι το κάνουμε εμείς, ξεχίλια σέτων, α πολύ ωραίο μαχαίρι αυτό πόσο πάει και άλλα τέτοια. Γιατί παιδιά καθίσανε μια μέρα σε ένα κυκλικό τραπέζι όλοι για να ρίξουν ιδέες για το νέο ξεκίνημα και πετάγεται ένας και λέει ακούστε τους λέει τι θα κάνουμε λοιπόν, θα πάρουμε το κεντρικό κακό ή μάλλον έναν από τους κεντρικούς κακούς από την πρώτη ταινία και θα τον μετατρέψουμε σε πατέρα της νέας πρωταγωνίστριας και μέντορά της. Το που βέβαια μπορεί να βασιστεί αυτή η ιδέα και το αν μπορεί να δουλέψει, ούτε καν το σκέφτηκα. Εννοώντας το ότι πώς γίνεται η κόρη του Loomis να έχει αναμνήσεις και οράματα από τον πατέρα της, ο οποίος δολοφονήθηκε σε ηλικία μόλις 18 ετών στην πρώτη ταινία. Εντάξει, τι θέλετε τώρα, ρε παιδιά. Ήθελαν και το έβαλαν οι άνθρωποι. Σιγά, ποιος θα το καταλάβει, σου λέει. Βέβαια, να ξέρετε, παιδιά, πως ο Θωμάς την έχει τη λύση για το πώς μπορεί να δουλέψει όλο αυτό, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Άμα θέλετε, παιδιά, από την εταιρεία, πάρτε με τηλέφωνο. Βέβαια, για να εκτελεστεί αυτή η ιδέα, θα πρέπει να έχετε κάκαλα για να το κάνετε. Και όπως ξέρω, στη σύγχρονη εποχή, κάκαλα δεν έχουν αυτοί που ασχολούνται με τις ταινίες και τις σειρές. Οπότε, τσάπα τα λέω. Αλλά εάν το κάνατε, θα ήταν το plot twist των plot twists. Οπότε, ξανασκεφτείτε το και μια δεύτερη φορά. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εγώ πάντως, ειλικρινά, σας εύχομαι καλή τύχη για τη συνέχεια. Και μόλις τώρα, κυρίες και κύριοι, θα κάνω ένα καλύτερο plot twist από αυτό που έκανε η ίδια η ταινία. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί μπορεί να με ακούτε τόση ώρα να έχω τρελά παράπονα από την έκτη ταινία Scream, γιατί δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να βλέπω μεγάλες ευκαιρίες να πηγαίνουν χαμένες, αλλά... What is this place? A shrine. We've got to lure him in. We execute him. Το Scream 6 μπορώ να πω πως με διασκέδασε απίστευτα πολύ. Γιατί αν πας να το δεις χωρίς υψηλές προσδοκίες, όπως δηλαδή είχαν πάει και το 99,9% των θεατών που βρισκόντουσαν στην ίδια αίθουσα μαζί μου, αν κρίνω από το 800 snacks που είχαν φέρει από το σπίτι τους για να φάνε, τότε ναι, θα περάσεις απίστευτα καλά. Μπορεί η ταινία, ρε παιδί μου, σεναριακά να τα έχει κάνει λίγο μαντάρα, όμως η σκηνοθεσία σε συνδυασμό με τον πολύ ωραίο ρυθμό που έχει η συγκεκριμένη ταινία θα σε κρατήσουν μέχρι το τέλος. Και οφείλεται και σε κάτι άλλο, σε ένα αρνητικό που είπα πιο πριν στο βίντεο, στο ότι εμφανίζεται πολύ συχνά ο Ghostface ή τουλάχιστον λέγεται πολύ συχνά το όνομα του Ghostface και έχουν προσπαθήσει, παιδιά, τις αδυναμίες τους να τις καλύψουν με δράση. Κάτι που συνήθως είναι λάθος, ρε παιδί μου, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις απολότελα καλή και παναγιώτενα. Και κάτι τελευταίο, ρε παιδιά, γιατί μπορώ να δεχτώ πολλά πράγματα, κυρίως όταν το πρόσημο της ταινίας, ρε παιδί μου, τίνει προς το συν. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ, ρε παιδιά, να βλέπω κόσμο σε μια ταινία να μετατρέπεται σε σουρωτήρι από τις μαχαιριές και μετά από 10 λεπτά να συμπεριφέρεται σαν να μην έχει γίνει απολύτως τίποτα. Εδώ το μικρό δαχτυλάκι του ποδιού σου χτυπά στη γωνία του τραπεζιού και ρίχνεις τα πινελίκια τη ζωή σου και κουτσένεις για κάνα μισάωρο. Φανταστείτε να φάτε 10 μαχαιριές πώς θα κάνετε. Είπαμε, εντάξει, σεναριακές εκτόσεις, ναι, ok. Είπαμε comedy horror, αν και το comedy τουλάχιστον από το νέο ξεκίνημα έχει αφαιρεθεί εντελώς, αλλά να υπάρχει ένα όριο, έλεγε. Και για το τέλος τώρα να πω πως είχα πολλά χρόνια να πάω να δω μια ταινία τέτοιου είδους, μια horror ταινία δηλαδή στον κινηματογράφο και. Παιδιά, είχα ξεχάσει το πόσο καλά περνάς πηγαίνοντας στον κινηματογράφο για να δεις τέτοιες ταινίες. Παιδιά, πραγματικά η εμπειρία δεν υπάρχει. Δεν ξέρω γιατί πέρασα τόσο καλά, ίσως γιατί είναι το vibe που σου βγάζουν συγκεκριμένες ταινίες. Ίσως γιατί κλαίω τόσο καιρό τα λεφτά μου που πηγαίνω και βλέπω τις ταινίες Marvel και συνεχώς απογοητεύομαι. Πάντως, παιδιά, εάν πάτε με καλή παρέα στον κινηματογράφο για να δείτε μια horror ταινία, για να πάτε να δείτε το Scream 6, ρε παιδί μου, στην συγκεκριμένη περίπτωση, θα περάσετε τελεία. Και νομίζω πως αυτό ισχύει μόνο στις horror movies, ότι είτε είναι καλή η ταινία είτε δεν είναι, πάλι καλά θα περάσεις και μη σας πω άμα δεν είναι, θα περάσεις και ακόμη καλύτερα. Αυτό το τελευταίο, μην πείτε ότι σας το παγώ. Αυτά για να σας πω λοιπόν για την έκτη ταινία Scream. Όπως πάντα, θέλω όσοι έχετε πάει και έχετε δει στον κινηματογράφο την νέα ταινία Scream να μου γράψετε χωρίς spoilers. Σας θέρμο παρακαλώ την άποψή σας κάτω στα σχόλια για να κάνουμε όμορφη συζήτησούλα όπως κάνουμε πάντα. Όπως επίσης θα ήθελα να μάθω και την άποψή σας για το αν σας αρέσει ή όχι αυτό το νέο ξεκίνημα που έχει κάνει το ιστορικό franchise.
Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Αν θέλεις να βλέπεις περισσότερο τη φάτσα μου, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις. Και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!